Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ένα νεκρό, καταστροφές και προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία που χτύπησε με σφοδρότητα στη Δυτική Ελλάδα και την Αττική. Ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν ό,τι έβρισκαν στον νομό Ηλίας, ενώ οι κάτοικοι εκεί δίνουν ακόμη μάχη, ακόμη και σήμερα, για να βγάλουν τις λάσπες από τα σπίτια τους. Πάμε να συνδεθούμε με τον Νίκο Γιαπρακά και τον Γιάννη Σιάκα και να ξεκινήσουμε από σένα, Νίκο. Βρίσκεσαι στην περιοχή που ένιωσε το σφοδρό χτύπημα της κακοκαιρίας. Κάνεις ρεπορτάζ από το πρωί. Οι κάτοικοι μας περιέγραφες ότι ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε προσπαθούν να βγάλουν λάσπες και νερά από τα σπίτια τους. Από χτες το βράδυ δεν έχουν σταματήσει στιγμή. Μήνα οι κάτοικοι εδώ στην περιοχή της Ηλίας, στον κάμπο της Ηλίας, να παλεύουν με τις λάσπες προκειμένου να τις βγάλουν από τα σπίτια τους και από τις περιουσίες τους. Είμαστε στην περιοχή Κουρτέσι, όπου εδώ θα δείτε μια οικογένεια. Εδώ υπάρχει ένα σπίτι και οικογενειακή επιχείρηση, μια αγροτική αποθήκη. Όλοι μαζί έχουν από το πρωί, οι οποίοι οι άνθρωποι παλεύουν για να καθαρίσουν με ό,τι μέσο διαθέτουν. Με σκούπες, με φτιάρια, ακόμα και με μηχανήματα προσπαθούν να διώξουν τις λάσπες, τις τελευταίες λάσπες από την αυλή εδώ της περιουσίας τους. Να σας πω ότι υπάρχει μεγάλος φόβος στην περιοχή, γιατί οι προβλέψεις μετεωρολογικής υπηρεσίας κάνουν λόγο για νέο κύμα της κακοκαιρίας από το απόγευμα. Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα, μήνα, είχαμε και ένα πολύ ισχυρό μπουρίνι στην περιοχή. Μια πολύ δυνατή βροχή, η οποία ανησύχησε τους κατοίκους, μιας και από ό,τι φαίνεται ακόμα τα νερά είναι ψηλά, δεν έχουν τραβηχτεί και όλοι φοβούνται για την επόμενη μέρα. Αν κάνει πάλι μια τέτοια κατεβασιά νερού, όπως έκανε χτες, μας λένε χαρακτηριστικά οι κάτοικοι, δεν θα μπορέσουμε να σώσουμε τίποτα. Να σου πω ότι εδώ στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε, χθες το νερό ήταν πάνω από ένα μέτρο στην περιοχή εδώ, ακριβώς αυτόν τον άβλιο χώρο, και μάλιστα μια γυναίκα κινδύνευσε να παρασυρθεί από τα νερά, όπως μας έλεγαν. Τελευταία στιγμή, πριν την παρασύρουν τα νερά τελείως, ένας άνθρωπος κατάφερε και την τράβηξε για να την μεταφέρει σε ασφαλές σημείο. Νίκο, πάμε να ακούσουμε εμείς πώς περιγράφουν οι κάτοικοι στην περιοχή τις στιγμές που λίγο έλειψε να κινδυνεύσει και η ζωή τους από τα αρματικά νερά. Σπάει ο χύμαρος και βλέπαμε το χύμαρο να έρχεται και δεν προλάβαμε να βγούμε σε απόσταση να φτάσουμε στο σπίτι. Και ένα παιδί μόνο με πρόλαβε και με τράβηξε, διαφορετικά είχαμε πνιγεί. Ζήσαμε τη μεγαλύτερη τραγωδία της ζωής μου, δεν το είχα ξαναδεί. Έφτασε το ποτάμι και πήγε να μου πει ξα παιδιά. Ώσπου να πούμε 10, μπήκε μέσα στο σπίτι. Μόνο το μεγάλο ψυγείο δουλεύει, το οποίο είχε μπει μέσα το νερό 70 πόντους. Τώρα μηχανές κυμά, βοηθητικός χώρος από εδώ για λουκάνικα και τέτοια, διαλυμένο ψυγείο. Σχεδόν τίποτα, δεν έχει μείνει τίποτα.